Στο Μέγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημερίζουμε την κυρία Βούλτεψη που ήρθε κοντά μας, υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Ναι. Ο κύριος Βούτσης στην Α Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριος Καρίδης Πατροπαράδοτα στον Πειραιά, στην πρώτη. Στην πρώτη πια. Και τα νησιά. Και τα νησιά, ναι, προφανώς. Α Πειραιά και νήσων, το λέμε αυτό. Πάμε και στο διπλανό στούντιο. Σήμερα είμαστε πολύ και δεν χωράμε που λένε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μαργαρίτη από το ψηφοδέλτιο Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Καλημερίζουμε τον κύριο Μαργαρίτη. Και τον κύριο Θεοχάρη. Σε άλλο ρόλο ασυνήθιστο για μας, αλλά καλημέρα, με ενδιαφέρον πάντα. Καλούσαμε τον κύριο Θεοχάρη ως γραμματέα που λένε, τώρα ως υποψήφιο. Λοιπόν, και τώρα, ναι. Κάθεστε κυρία Βούλτεψη. Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αυριανή μέρα. Την απόφαση Ντράγκη, το αν θα συμμετάσχει η Ελλάδα σε όλη αυτή την ιστορία με τα ομόλογα κτλ. Χτύπα ξύλο που λένε. Αν δεν συμπεριληφθούμε. Δεν είναι μια ιστορία που αφορά στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υπάρχει, εδώ δεν είναι. Η κυβέρνηση και αγωνίζεται και υποτίθεται ότι επιχειρεί. Άκουσα και τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι επικοινώνησε κιόλας κτλ. Δεν είναι μια δουλειά. Θα είναι κάποιος άλλος υπεύθυνος αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Η προσπάθεια γίνεται βεβαίως, γιατί κανείς δεν θέλει μια τέτοια εξέλιξη. Όμως, όπως ξέρετε, οι προώρες εκλογές, οι οποίες ήσαν εκβιασμένες με πρόσχημα και όχημα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουν προκαλέσει τέτοιες αναταράξεις. Και δεν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται ότι το κλίμα έχει αλλάξει στην Ευρώπη. Το κλίμα από πλευράς λαών στην Ευρώπη είναι πολύ χειρότερο. Λαών. Γιατί ναι, Ελλάδα, λαών. Λέτε. Βέβαια. Ναι. Γιατί, ναι. Και γι' αυτό και θα σας πω, γιατί ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, του Βελγίου δεν πρόκειται ποτέ να πάει στο λαό του που διαδηλώνει ένα μήνα τώρα και καίγονται αυτοκίνητα γιατί του ζητάνε περικοπές 11 δις και κλείνει 18 πρεσβείες. Ναι. Να του πει, ξέρεις κάτι, θέλω να το ρίξω στο σορολόπ και έχουν φτιάξει ένα δικό τους πρόγραμμα και νομίζουν ότι με αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να τους χρηματοδοτούμε. Ο Πρωθυπουργός Ιταλίας δεν πρόκειται να πάει στο κοινοβούλιο του και σε μια χώρα που έχει, ας πούμε, 45%. Εγώ ακούω το ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά. Λοιπόν, δεν κάνει άλλες προσεγγίσεις. Άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα την κυρία Βαλαβάνη χθες να μιλάει για τεχνική παράταση. Καλά, μετά. Για να συζητήσουμε. Ακούστε, να διαπραγματευτούμε. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ κανένας πρωθυπουργός, ούτε κανένας καγκελάριος, όχι η Μέρκελ, κανένας, να πάει, ας πούμε, σε μια χώρα, η Ιταλία, 45% ανεργία στους νέους, 30% φτώχεια, 20% διαρροή μεταναστευτική. Ούτε εμείς δεν το λέγαμε. Αλλά και εσείς παραδέξατε ότι έχει ανοίξει μια ευρύτερη κουβέντα. Ευρύτερη κουβέντα, κουβέντες εγώ έχω ακούσει πολλές. Εγώ ξέρω ότι όλοι λένε, ναι, θα συνεχίσει, λέει η ΕΚΤ, να δίνει ρευστότητες σε ελληνικές τράπεζες, κόμμα, εφόσον παραμένει σε πρόγραμμα συμφωνημένο. Ο άλλος λέει εφόσον τηρούν τις συμφωνίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο κάνει είναι να κόβει τη φράση στη μέση. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ελλάδα. Για συμφωνίες μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Άκουσα να δεις. Για άλλες συμφωνίες. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Και για το λαό και για το ΣΥΡΙΖΑ. Για το λαό υπάρχουν δύο δρόμοι. Να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Για το αν θα βγούμε από το μνημόνι ή για το αν θα πάμε στην ουρά της Βενεζουέλας. Επειδή λοιπόν η ουρά της Βενεζουέλας αρέσει στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Δεν έχει φύγει, όχι, είναι εκεί. Ακούστε, όχι εκεί είναι η Βενεζουέλα, όπως ξέρεις. Από κάποιους κάτι κάπως κάποτε, αλλά τώρα πια αυτά λοιπόν, είναι. Δεν έχει φύγει πλαστιά. Τίποτα. Πρόσεξε μισό λεπτό, γιατί δεν έχει φύγει. Διότι τον ρωτάς το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν ρευστότητα οι τραπεζές μας, εγγυάστε τις καταθέσεις. Εγγυόμαστε τις καταθέσεις. Ναι. Τις καταθέσεις δεν τις εγγυάται κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Τις εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σωστά. Εφόσον σωστά. Παραμένουμε σε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει. Για να το λέει όμως σημαίνει ότι εγγυάται. Προσέξτε, όχι. Για να το λέει. Άκουσε. Αλλά γιατί το λέει. Μισό λεπτό. Θεωρητικά. Αφήστε μη συνδυασμό. Αφήστε να το πω ολόκληρο τώρα. Αφήστε με να το πω ολόκληρο. Να το πείτε ολόκληρο. Λοιπόν, αφήστε να το πω ολόκληρο. Το λεγόμενο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κύριος Λαπαβίτσας, όχι εγώ, και τότε που έγινε το πρόγραμμα αυτό σε εισαγωγικά και τώρα που είναι υποψήφιος, είπε παιδιά αυτά δεν γίνονται. Του λείπουν 20 δις. Διότι τα 3 δις που λέει από το ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν, έχουν δεσμευτεί, έχουν σχεδόν απορροφηθεί. Τα 3 δις από το τούχο σου δεν υπάρχουν γιατί δεν έχει λεφτά το τούχο σου μέσα εκτός από 700 εκατομμύρια. Είναι όλα εγγύηση. Τότε δεν μας πειράζει υποσχέσεις για μείωση φόρων και του ΕΜΦΕΣ. Άρα λοιπόν, προσέξτε, εμείς δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Λέμε ότι το πρόγραμμά μας ήταν να βγούμε από το μνημόνιο ώστε να κάνουμε δικό μας πρόγραμμα, όχι να διαλύσουμε τα δημοσιονομικά. Άρα το λοιπόν. Κύριε Σόιμπλε, τον ακούσατε. Θα σταματήσει. Δεν υπάρχει θέμα. Θα είσαι σε πρόγραμμα. Παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν μου λες, Βασίλη μου. Ναι. Η Γερμανία δεν είναι σε πρόγραμμα. Απεργούν 3,5 εκατομμύρια εργάτες στην Αλληβουργία. Είμαστε σε διακατάσταση, μάλλον.
3,5 εκατομμύρια εργάτες στη Χαλιβουργία. Όλος ο δημόσιος τομέας, όλοι οι πιλότοι της Λουφτγάνσα, όλοι οι σιδηρόδρομοι. Ποιος θα πάει, όχι η Μέρκελ. Όχι η Μέρκελ. Το Ντι Λίνκε δεν θα πάει ποτέ στο κοινοβούλιο το γερμανικό να πει αυτά. Θα τον πετάξουν έξω, θα του πούνε άντε, φεύγα από εδώ. Λοιπόν, απλώς θέλω να σου πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και τα μεν και τα δε. Και θα ήθελα, δηλαδή λέει, του λες λοιπόν, τι θα κάνεις, λέει, θα βγάλω 11 γραμμάτια του δημοσίου. Του λες, μα τα 11 γραμμάτια του δημοσίου είναι μέχρι 15 δις και αυτά έχουν εξαντληθεί. Άρα λοιπόν, ναι, πώς θα τα βγάλεις, ναι, έχει εξαντληθεί. Τελείως. Αυτά είναι κυλιόμενα από πληρώνεις και ξαναπαίρνεις. Λοιπόν, πώς θα τα βγάλεις όμως όταν την τελευταία φορά δεν ήρθε ούτε μία ξένη τράπεζα, οι ελληνικές τα πήραν μόνο και εξαντλήθηκαν. Λέει, θα τα διαθέσω στους καταθέτες. Οικειοθελώς. Ξέρετε πόσο εύκολο το οικειοθελώς γίνεται αναγκαστικός όταν η χώρα κινδυνεύει και τα λοιπά. Θα του πω ή του έλεγα, δείξε λίγο πατριωτισμό. Να σας πω, είναι βέβαια αυτό το λέμε. Μα από πού έχει λεφτά. Εσύ βλέπεις πουθενά λεφτά στον τοίχο. Λεφτά δεν βλέπω εγώ. Άμα δεν βλέπεις παιδιά, το πρόγραμμα δεν γίνεται. Κυρία Βούλτεψ, μισό λεπτό. Δεν μπορεί όταν εσείς χρησιμοποιείτε μια τεχνική, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που είναι της επικαιρότητας, όταν χρησιμοποιείτε μια τεχνική για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος, ακόμα και μια πολιτική στάση μονομερούς ενέργειας και να το προβάλλετε κιόλας ως τέτοια, να είναι καλώς καμωμένα, και όταν κάποιος άλλος θέλει να χρησιμοποιήσει είτε την ίδια τακτική, είτε μιλήσει και αυτός από τη δική του πλευρά όμως για το πρόγραμμά του εννοώ, και όχι για την ευρύτερη κουβέντα. Σας εξήγησα όμως. Να υπάρχει θέμα. Δηλαδή τα δικά μας και τα λαό και αυτά δικά μας. Σας εξήγησα ότι τα 15 δις έχουν εξαντληθεί. Πρέπει να αποπληρώσει για να ξαναπάρει. Αποπληρώνεις τμήματα και προχωράς. Ναι. Εμάς όμως το ομόλογο λύγει το Μάρτιο. Και ρωτάμε. Θα πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρωτάμε λοιπόν. Θα πάρετε τη δόση των 7,2 δις, η οποία για να δοθεί πρέπει να γίνει αξιολόγηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αξιολόγηση δεν δεχόμαστε, 7,2 δις δεν θα πάρουμε. Είναι λοιπόν, άρα, πού θα τα βρει τα λεφτά για να πληρώσει το ομόλογο και να μην γίνει μήλος, ας πούμε, στη χώρα, γιατί το ομόλογο όταν δεν πληρώνει. Δεν υπάρχει τώρα, παιδιά, αλλού λεφτά δεν υπάρχουν. Και λέω το εξής που θα ήθελα. Θα συνεχίσει ο Νίκος, δεν είναι. Θα ήθελα το εξής. Θα πάρει τη δόση. Αν δεν την πάρει, δεν έχει λεφτά. Θα πάει σε μονομερείς ενέργειες μη πληρωμής τόκων και χρεολυσίων. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι η δήλωση της κυρίας Βαλαβάνη που μιλάει για τεχνική παράταση. Ναι, το πήρε πίσω. Αλλά πρόσεξε, αυτό που λέμε. Το πήρε πίσω. Κάθε μέρα λένε κάτι και το παίρνουν επειδή δεν μπορούν να συζητάνε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν το κάνουν τυχαία. Εντάξει. Το λένε όλο. Το λένε και τούτο και εκείνο. Αν αποφασίσουν να μην πάρουν τα 7,5 δις και του πούν οι Έλληνες, συγγνώμη, σκάει το ομόλογο, θα πει συγγνώμη. Θα σκεφτόσαστε. Μισό λεπτό όμως. Όταν θα ψηφίζατε. Για να τα λέμε όλα, μα είναι έτσι. Χθες συζητούσαμε στη ραδιοφωνική εκπομπή με τον κύριο Δένδια, που είναι κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ένας υποψηφιούχος σε κάποια περιοχή. Ο οποίος μας είπε, παιδιά, αυτά περί κόκκινων γραμμών κτλ. Εγώ δεν τα λέω και δεν είναι κοροϊδία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με κάθε τρόπο. Και με μέτρα, το ρωτάει ο οικονόμος. Και με μέτρα, είπε ο κύριος Δένδια. Ναι, τα μέτρα είναι γνωστά. Επομένως, τα μέτρα είναι, γνωστά. Τι είναι γνωστό και τι αφορά δεν είναι. Να μην παίρνει σύνταξη στα 15 χρόνια. Δεν ξέρω τι είναι γνωστό και τι δεν είναι. Στα 15 χρόνια κανείς δεν θέλει το mail. Αυτό εμένα αυτό με ενδιαφέρει αν θα κοπούν οι κύριες συντάξεις. Το mail που έχει δει εσύ είναι τη Τρόικα, όχι το δικό μα. Το mail είναι δικό μα. Παιδιά, δεν πρόκειται να επιμείνει. Α, το ίδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους πείσω. Μα δεν πρόκειται, είναι τελειωμένο αυτό. Είναι συζητημένο, το έχει αποδεχτεί. Έχουν γίνει. Δεν υπογράψει να τελειώνει. Μα αφού έγιναν εκλογές. Μα γιατί πήγα να τι φέρατε αυτό. Δεν έκλεισε διαπραγμάτευση, κυρία Βούλτεψη. Έκλεισε διαπραγμάτευση. Για αξιολόγηση έκλεισε. Όχι. Δεν έκλεισε. Για όσο διάστημα. Διαφωνούσαμε για να μην έκλεισε. Για όσο διάστημα. Ναι, δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, να απαντάτε σε ένα κόμμα. Το οποίο, και ένας αρχηγός ο οποίος δεν μπορεί να φτιάξει το γήπεδο της ΑΕΚ και λέει ότι δεν με αφήνει ο δήμαρχος της Φιλαδέλφειας που είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, υπάρχει περίπτωση να πάει να συνεννοηθεί με τη Μέρκελ. Δηλαδή, ακούστε, του το είπε και ο Μανολάς, ο Παλέμαχος. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσείς λέει δεν μπορείτε να πείσετε το ΣΥΡΙΖΑΕΟ δήμαρχό σας και θα πάτε να πείσετε τη Μέρκελ. Αυτά. Τώρα, παιδιά, νομίζω ότι οι Έλληνες τα καταλαβαίνουν. Ελάτε, κύριε Βούτση, για να προχωρήσουμε. Ελάτε, γιατί χρειάζεται να απαντήσετε σε πολλά ζητήματα. Χρειάζεται διευκρίνηση. Όχι από αυτά που έβαλε η κυρία Βούλτεψη. Εγώ θα σας πω άλλα. Μισό λεπτό. Εντάξει, θα ζητήσουμε. Και άλλα. Θα ξεκινήσω από τους λαούς. Ένα λεπτό. Ξεκινήσατε από τους λαούς. Χθες έγινε μια εξαιρετική, πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου ήταν από την αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Γαλλικού Κόμματος
από τους πράσινους, τους Γάλλους, για πρώτη φορά σε συγκέντρωση της αριστεράς και βεβαίως από το γαλλικό ΚΚΚ για τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά, όπως και στην Ιταλία. Δεν άκουσα από τη Γαλλία. Για πρώτη το άλλο δεν θέλατε να το ακούσετε. Το άλλο δεν λάβαμε τα δεδομένα. Είναι, είναι πιο σπουδαίο. Ήταν πολύ χειρό τη Λεπέν. Εντάξει. Και τα κάνεις όλα, σιγά. Σιγά, ένα κόμμα που πάει πολύ ψηλά, όπως είναι το Εθνικό Μέτωπο. Ναι, ακριβώς, για να το συζητάμε τώρα εδώ το έκανε. Ήταν μια άριστη επικοινωνιακή πράξη από κίνηση από πλευρά τη κυρία Λεπέν. Προφανώς. Προς όφελον ποιον, του κινήματος ή της αριστεράς στην Ευρώπη, μίλησε η κυρία Λεπέν. Λοιπόν. Αλλά σας λέω, όπως στην Ιταλία που είχε ξεκινήσει προπενταμήνου, φαίνεται πως η δουλειά και το σήμα που δίνει ο ελληνικός λαός για μια πολύ μεγάλη άνοδο της αριστεράς και για να γυρίσει το τιμόνι σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, σιγά σιγά ως ιός με γιώτα πηγαίνει και στην Παρίσι, όπως πήγε και με τους Ποντέμος που είχαν προηγηθεί από εμάς με τις πλατείες τα λοιπά. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν με χρόνους που ούτε θα τους καταλάβουν. Διότι μέσα στην κρίση ο πολιτικός χρόνος, πολιτικός και οικονομικό και πολιτικό ντόμινο. Έτσι. Οικονομικό γιατί, κύριε Βούτση. Οικονομικό με την έννοια ότι θα αλλάξει ριζικά στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συζήτηση γίνεται στην Ευρώπη. Με αφορμή την Ελλάδα. Σιγά να μην γίνεται όλη αυτή η συζήτηση να γεμίζουν οι σελίδες για το 2% της ελληνικής οικονομίας. Με αφορμή την Ελλάδα έχουν βγει όλα τα όπλα των διαφορετικών. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο εδώ. Αυτό. Εδώ. Άρα πηγαίνουμε καλά, αυτό θέλω να σας πω. Και ως χώρα. Και ως χώρα πηγαίνουμε καλά. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Διότι πάμε τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά που θες. Ένα ζήτημα. Το ένα ζήτημα είναι η αυριανή μέρα από την κυβέρνηση. Κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι επειδή έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα βεβαιότητας κτλ., οι Ευρωπαίοι θα πούν δεν σας βάζουμε μέσα στην υπόθεση και στην πραγματικότητα θα μας περάσουν στο δεύτερο πεδίο. Γι' αυτό το ζήτημα δεν θα σας μιλήσω καθόλου αντιπαραθετικά με την ελληνική κυβέρνηση. Διότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και θα σας πω ευθύτατα ότι δεν έχει δικαίωμα καμία Εκουτού και κανένας κύριος Ντράγκη, κανένας κύριος Γιουγκέρ για το πρόγραμμα το αντίστοιχο των 100 ή των 300 δις για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Κανένα διαρθρωτικό ταμείο και ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία είναι τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρεί τη χώρα. Μία, δύο ή τρεις χώρες. Κανένα. Απολύτως. Ούτε από τις συνθήκες, ούτε από τις μη συνθήκες, ούτε από κανέναν. Και ως εκ τούτου συντάσσομαι και με το ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε σε επαφή και είπε τα αυτονόητα. Δείτε τη δήλωση του κυρίου Χαρδούβελη που έκανε χθες, επίσης αυτονόητη, και τη δήλωση του Αλέξη του Τσίπρα από την πλευρά μας και του γραφείου τύπου κτλ. Που θεωρούν αυτονόητο ότι θα πρέπει ισοτίμως η Ελλάδα, ας πούμε, να σημαίνει. Άρα μένω εκεί. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο λοιπόν για την ελληνική κυβέρνηση. Όμως κορυφαία σας στελέχη. Και η κυρία Βαλαβάνη, που είναι επιφανές στέλεχος του κόμματος, εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στα περιφερειακά που τη λέει ο κάθε βουλευτής. Αλλά όταν μιλάει ο κύριος Βαρουφάκης, που είναι οικονομολόγος γνωστός και στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, μιλάει η κυρία Βαλαβάνη. Τάριξε στο Γιουγκέρ το πρόγραμμα. Τότε τάριξε και δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα μας είναι ότι αν αποτύχουμε. Λέει ότι αν δεν έρθουμε συμφωνία. Λέει, τι σημαίνει ο θάνατος. Ένα. Δύο, και η κυρία Βαλαβάνη μας λέει από την άλλη πλευρά ότι θα χρειαστεί μια τεχνική παράταση. Τεχνητή παράταση. Τεχνική. Τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουμε. Ναι. Θα ζητηθεί χρόνος, χωρίς μέτρα. Ναι, πέρα από ελληνική πλευρά. Τι είναι αυτό, κύριε Βουτσέ. Ναι, μισό λεπτό, παιδιά, να μην το πούμε. Διότι υπήρξε. Όταν το έκανε η κυβέρνηση, έχει παράταση του μνημονίου. Με συγχωρείτε. Θα το ζητήσουμε και θα το πετύχουμε. Διότι καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση, συγχωρέστε με, αλλά από μια διαπραγμάτευση η οποία ήταν να γίνει προμηνών, θυμάστε στο Παρίσι που θα κλείσουν όλα, έρχεται ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση που συμφωνεί με του εταίρου στο πρόγραμμα, στην προληπτική γραμμή, στα μέτρα, στο email χαρτούλευε και τρέχει. Χώρα για να καταλάβουμε. Συζήτηση. Η οποία θα γίνει συζήτηση εξ υπαρχής από την πλευρά μας. Εμείς έχουμε πει ότι η κίνηση την οποία θα κάνει η νέα ελληνική κυβέρνηση, εφόσον θα είμαστε εμείς, θα είναι η σύγκληση, η πρόταση για σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής, όπου ταυτόχρονα με το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών συμβάσεων θα μπει το κορυφαίο ζήτημα του χρεωσιμότητας του χρέους. Δεν πρόκειται εμείς δηλαδή να πάμε σε τελική συμφωνία για οτιδήποτε από αυτά που συζητάμε, αν δεν έχει τουλάχιστον αρχίσει. Και αν δεν πηγαίνει τουλάχιστον καταρχήν, ας πούμε, ευλόγως και ικανοποιητικά η συζήτηση. Επομένως, η αξιολόγηση πάει περίπατο, κύριε Βούτση. Η αξιολόγηση είναι σε εκκρεμότητα και είναι το πρώτο πράγμα που θα μας ρωτήσουν οι ξένοι. Αύριο στην κυβέρνηση που θα εκλεγεί στην Ελλάδα 26, αυτό που θα μας ρωτήσουν οι εταίροι μας, παιδιά, πάμε στην αξιολόγηση. Έχουμε μια αξιολόγηση σε εκκρεμότητα.
θα ασχοληθείτε με αυτή θα ή θα πείτε κύριε και σε αυτή πάει στην παράταση και κύριε οικονόμου, μετά τον 90. Συγχωρείτε, η αξιολόγηση θα μείνει για να υπάρξει, για να ολοκληρωθεί ή να μετασχηματιστεί εντελώς σε κάτι διαφορετικό και θα σας πω επ' αυτού, ναι, όταν υπάρξουν οι συμφωνίες. Μου επιτρέπετε για τα 7,5 δίσκεδα. Αυτά είναι για να τα πάρεις από τη μία τσέπη. Από τη μία τσέπη να τα πάρεις στην άλλη. Άρα λοιπόν το 12. Ορθολογιστές. Θυμηθείτε το 12. Εδώ ήμασταν οι ίδιοι. Τα ομόλογα πληρώνονται. Εγώ δεν θέλω να πούμε σε αυτό. Δεν θέλω να πούμε. Όχι, θυμηθείτε τα 11,5 δίσκεδα. Δόθηκαν 7 μήνες μετά. Έτσι θα δοθούν και τώρα αν χρειαστεί. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτε. Μισό λεπτό, παιδιά. Να είστε το εξής, να σας δώσω. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτε, μισό λεπτό. Κύριε Βούτση μου, η τεχνική παράταση για να υπάρχει χρόνος για τη διαπραγμάτευση είναι κατανοητή μόνο εάν εσείς μπαίνετε στη διαδικασία και γι' αυτό θέλω να γίνουμε ορθολογιστές. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, που ήταν η άποψή του, ότι εγώ δεν έχω δουλειά με την αξιολόγηση, δεν συζητάω τα θέματα αυτά. Πάω σε διάστηση ψυχοκορυφής. Ναι, ναι, λέω. Δεν μπαίνω στην αξιολόγηση. Εγώ θέλω να συζητήσω για το χρέος. Όλοι θα έρθουν εκεί. Μισό λεπτό. Κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, να καταλάβουμε τι λέει ο καθένας εδώ πέρα. Η τεχνική παράταση. Η κυβέρνηση ζήτησε τους 2 μήνες, πήρε τους 2 μήνες για να επεκτείνει την κουβέντα για την αξιολόγηση. Η τεχνική παράταση πατάει πάνω σε αυτό. Αν κανείς. Παράταση χρόνου. Αν κανείς δεν συζητάει την ιστορία της αξιολόγησης και λέει: εγώ θα εφαρμόσω το πρόγραμμά μου, δεν θέλω αξιολόγηση, δεν μπαίνω μέσα στη διαδικασία γιατί είναι του μνημονίου ιστορία. Δεν χρειάζεται καμιά παράταση. Ανοίγετε την κουβέντα για το χρέος αύριο το πρωί. Όχι. Η παράταση γιατί ζητείτε, μόνο εάν μπει στην κουβέντα για την ιστορία της αξιολόγησης και των χρημάτων. Αλλιώς δεν χρειάζεται. Επιτρέψτε μου να σας πω. Πως όταν λέμε πως θα πρέπει να υπάρξουν νέες συμφωνίες, έστω μετά από σκληρή αντιπαράθεση, αυτό προϋποθέτει εύλογο χρόνο, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους άλλους. Προφανώς. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τους πούμε ότι επειδή εμείς έχουμε το άλλο, κλείστε. Αυτή η παράταση λοιπόν έχει τη σημασία της. Θα παρουσιάσουμε εκεί ένα σχέδιο από την πλευρά μας, δεν το ονομάζω πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό ίσως, δεν έχει μπει στη συζήτηση. Οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, εάν είναι νέα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν μέσα τους ένα ανορθωτικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με δεσμεύσεις οι οποίες θα αφορούν παραδείγματος χάρη στο μείζον ζήτημα που και οι εταίροι δανειστές θέτουν, δηλαδή τη σύλληψη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, τη σύλληψη των λαθρεμπορίων πετρελαίου, τσιγάρο, πράγματα. Δηλαδή ένα σχέδιο. Αυτά δεν τα πιστεύουν οι ξένοι. Όχι, τα πιστεύουν πάρα πολύ. Άμα του πει εγώ θα βρω αυτά τα λεφτά, κύριε οικονόμου, αν ρωτήσετε τους υπουργούς οικονομικών που έχουν περάσει από το τραπέζι με τους ξένους, θα σας πούνε ότι δεν ερχόντουσαν από εκείνη την πλευρά να πούνε κόψτε αυτό, κόψτε τα άλλο. Ερχόντουσαν και λέγανε θέλω αυτούς τους χρηματοδοτικούς στόχους. Ναι. Και επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση από εδώ και λέγανε μα είναι δυνατόν να είστε σε κρίση και να είστε πρωταθλητές στα τσιγάρα, στο λαθρεμπόριο τάδε, στη φοροδιαφυγή, στη λίστα τάδε, στα 200 δισεκατομμύρια. Αυτό λέγανε οι ξένοι. Εμείς δηλαδή επ' αυτού στις προγραμματικές δηλώσεις, το έχει πει και ο Γιάννης ο Δραγασάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουμε μια προετοιμασία σοβαρή, έτσι ώστε οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης να είναι ένα έτοιμο ντοκουμέντο, μάλιστα, το οποίο θα μπει στο τραπέζι για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι πως είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και ότι θέλουμε πράγματι σε στόχους εύλογους. Θα πάμε στο διάστημα. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάμε να πούμε δεν μας αφορούν αυτά και πάμε για κάτι άλλο. Κατάλαβα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μεν, αλλά και ένα ανορθωτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης με στόχους μέσα που μπορούν να είναι πιστικοί. Οι στόχοι, επειδή είναι κρίσιμο. Για εσάς οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι σωστοί και απλώς θέλετε το δικό σας τρόπο για να τους πετύχετε ή θα αλλάξετε τους στόχους. Δεν είναι δυνατόν να είναι σωστοί να ολοκληρώσει ο κ. Μητσοτάκης τις 5.000 απολύσεις ή να καταργηθεί το ΕΚΑΣ ή τα 350 να πάμε σε εγγύηση μόνο των 350 ευρώ στην κύρια Σέντερ. Αλίμονο. Πάμε για Βενεζουέλα. Διάλειμμα κύριε όπως είμαστε. Κύριε Μαργαρίτη και κύριε Θεοχάρη σε 3-4 λεπτά ερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, και εδώ να προλάβουμε γιατί είμαστε πολλοί. Και ενώ κύριε Καρύδη μου συγκρούνται οι δύο απόψεις, εσείς με ποια άποψη είστε? Είναι, αυτό είναι διότι αυτό. Διότι εδώ έχουμε δύο θέσεις. Εντάξτε, εδώ παρακολουθήσαμε. Δηλαδή αναρωτιέται ένας ψηφοφόρος τώρα, ευρύτερος ας πούμε, ότι το Πασόκ είχε μια πολιτική, την ακολούθησε, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είχε βγει πρόεδρος αυτή την πολιτική θα ακολουθούσε, θα συνέχιζε και τον επόμενο 1,5 χρόνο. Ναι, αλλά λέει και κάτι απίθανο τώρα το Πασόκ. Τι? Το κανονικό Πασόκ.
ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Πώς συνεργάζεται 2,5 χρόνια, γίνεται μια σάρκα. Φεύγουν οι Πασόκ και πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία κατευθείαν. Κοιτάξτε, ένα κόμμα τέλος πάντων. Επειδή λέτε, έτσι, για πάμε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια κινητικότητα τεράστια στο εκλογικό σώμα. Υπάρχουν ακόμα και νεοδημοκράτες οι οποίοι πάνε κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια. Υπάρχουν χρυσαυγίτες που πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ΣΥΡΙΖΕΙ σε έναν βαθμό που πάνε, επιστρέφουν στη Νέα Δημοκρατία. 1% και δεν υπάρχει. Και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε, εμείς ως ΠΑΣΟΚ από το 2010 ακολουθούσαμε μια γραμμή με κύρια ευθύνη την σωτηρία της χώρας. Να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Γίναν λάθη σε όλο αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο. Γίναν λάθη. Εμείς αξιολογούμε ως ουσιαστικό λάθος τους 180 ψήφους στη Βουλή. Ότι τότε δεν βάλαμε αναγκαστικά πρώτων ευθυνών τους όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτά έχουν τελειώσει. Και έτσι μία μεγάλη περίοδος του 5-9 που μας εκτροχίασε έμεινε και στο απειρόβλητο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου μετά. Προσχωρείτε στην κριτική του κ. Παπανδρέου. Και δεν αναφέρεται. Όχι, προσχωρούμε στην κριτική. Αυτό είναι μία κριτική και προς χειρισμούς του κ. Παπανδρέου. Γιατί ο κ. Παπανδρέου λέει μεν αυτό για τον κ. Καραμαλή, αλλά οι πολιτικοί χειρισμοί εκείνη της περίοδου ήταν αυτοί που τον έβαλαν στη συνέχεια στο απειρόβλητο. Έχετε δίκιο. Παρά τα συνταγματικά. Και αυτό το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε δει να μιλήσει για εκείνη την περίοδο του 5-9. Έχετε ακούσει περίπου καθόλου τον κύριο Τσίπρα. Καθόλου τον κύριο Τσίπρα. Αν μιλάμε πριν το 9, τώρα έχει ένα νόημα το 15. Έχει νόημα. Τι νόημα έχει. Έχει νόημα, να σας πω γιατί έχει νόημα. Υποβάλλει δύο φορές στην Εξεταστική Επιτροπή που έχει μέσα την περίοδο αυτή. Γι' αυτό το λέω. Ούτε και αυτό δεν έχετε ξεκαθαρίσει ποια περίοδο έχει. Λέτε θα γίνει. Από το 98 είναι. Έχει υποβληθεί στη Βουλή. Θα δούμε λίγο τις προτάσεις που τώρα. Ο κύριος Μητρόπουλος έλεγε, μιλούσε για ειδικά δικαστήρια. Σας θυμίζω, πριν λίγο καιρό και μιλούσε και την περίοδο του μνημονίου και όχι για πριν. Και δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε να αποδοκιμάσει και για τον κύριο ούτε Παπανδρέου. Να πει κάτι. Βεβαίως, την περίοδο για του την 9. Περίοδο εκείνη έλεγε. Δεν ωραία, για πάμε τώρα τι κάνουμε από δεύτερα. Τώρα διεξάγεται όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ σας θυμίζω ότι, ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Πήραμε αυτούς τους δύο μήνες της τεχνικής παράτασης για να λήξουμε την αξιολόγηση, την πιστοληπτική γραμμή στήριξης και μετά να μπούμε στη διευθέτηση του χρέους, έτσι ώστε να φύγουμε από τα μνημόνια και να πάμε σε μια νέα εποχή μέσα από ένα ελληνικό εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Πήρατε, αλλά εγώ ακούω τον κύριο Σόιμπλε και Καρύδη να λέει ότι σε συνεννόηση, σε συνεννόηση και σε συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Να μην πάμε δηλαδή σε μονομερείς ενέργειες, να μην πάμε σε συγκρούσεις άγονες, οι οποίες θα μας απομονώσουν ακόμα περισσότερο. Είπε ο κύριος Βούτσης για τα κινήματα στην Ευρώπη και για την δικαιολογημένη αντίδραση των λαών απέναντι σε πολιτικές λιτότητας και ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει μια στροφή και να πάμε σε πολιτικές ανάπτυξης και στήριξη των λαών. Απ' την άλλη υπάρχουν όμως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και τους κατήγγειλε όποτε έβγαιναν αυτοί και λέγαν διάφορα πράγματα για το συντηρητικό κομμάτι της Ευρώπης που έχει μια προτεσταντική αντίληψη στη λογική. Υπάρχει και το συνοθήλευμα αυτό της Λεπέν, μην το περνάτε έτσι. Η Λεπέν κατά τη γνώμη μας έτσι όπως λειτουργήσε, έτσι όπως λειτουργήσε, προσπαθεί να ψαρέψει στους αντιμνημονιακούς ή ας το πούμε έτσι στους ευρωσκεπτικιστές, είτε είναι από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, και η ίδια να αποκαθαρθεί, αλλά και να δημιουργήσει μια γενικότερη σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τώρα, το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι μπορούμε να κάτσουμε. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Βούτση θα έλεγα, σκεφτόμουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι πλειοψηφία θα προσχωρήσει αυτό που λέμε εμείς από το 12 στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Εσείς θα πηγαίνατε. Αυτό που λέγαμε. Θα πηγαίνατε. Μα εμείς το έχουμε πει αυτό. Εμείς τις καλούσαμε. Άλλο, το μιλούσατε από τη θέση της κυβέρνησης. Αν εμείς, όχι από τη θέση της κυβέρνησης. Λάθος κάνετε. Από το Πασό και την Νέα Δημοκρατία. Λάθος κάνετε. Δεν μιλούσαμε από τη θέση της κυβέρνησης πριν τις εκλογές του 2012. Που δεν είχε βγει ακόμα κυβέρνηση. Ναι, τότε ναι. Εμείς είχαμε κάνει προσκλητήριο εθνικής ενότητας και συνεργασίας σε όλο το πολιτικό φάσμα. Το ίδιο λέμε και σήμερα.
Μιλούσαμε από τότε για την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, αλλά δυστυχώς τότε ο μεν κύριος Σαμαράς ήθελε να βγει πρωθυπουργός και όλα αυτά τα κλωτσούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κάνει το ρεκόρ. Το δυστύχημα είναι ότι ομνία και σήμερα την ίδια λογική. Δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος δυστυχώς είχε προηγηθεί και του κύριου Σαμαρά. Που λέει βιώσιμο το χρέος. Ο κύριος Βενιζέλος. Μπορεί η χώρα να το εξυπηρετήσει. Ο κύριος Βενιζέλος. Αυτή είναι η βάση. Αν δεν μπορεί, πρέπει να χρεοκοπήσει. Μην με διακόψετε, σα παρακαλώ. Βενεζουέλα, να το ξέρετε. Αν δεν μπορεί, πάει Βενεζουέλα. Εγώ σα άφησα πολύ προσοχή. Δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ. Ο κύριος Βενιζέλος, αυτό που λέει είναι το εξής, είναι το πολύ απλό που είναι κοινή λογική. Είπε ότι εμείς κουρέψαμε το χρέος κατά 180 δις στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα είμαστε. Πλήρωσα λίγο τα ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ομολογιούχοι. Μικρομολογιούχοι. Γιατί ακούστε. Καταστράφηκε κόσμο και κοσμάρισμα αυτό το κουρέψαμε. Όχι, δεν καταστράφηκε. Το ΙΚΑ που μπήκε στην. Μετά τα ταμεία μας είναι κλάματα, κύριε Καρύ. Το ΙΚΑ σας λέω για τα... τα ταμεία. Το ΙΚΑ σας λέω για τα ταμεία. Πάμε σε ειδικές περιπτώσεις τώρα. Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ιστορία. Γιατί εσείς το πάτε έτσι. Όχι, το πάμε αφήστε με λίγο να πω μια σκέψη. Το χρέος κουρεύτηκε. Εμείς λέμε ότι μπορεί με τη διαπραγμάτευση που θα γίνει για την αναδιάρθρωση του χρέους να πετύχουμε μικρότερα επιτόκια, να επιτύχουμε μεγαλύτερη περίοδος χάριτος. Αυτή άλλωστε είναι και μια δέσμευση, αφού έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα από τους Ευρωπαίους εταίρους και από το ΔΝΤΟΥ, μπορούμε να πετύχουμε αναδιάρθρωση του χρέους μας και το βασικό, ακούστε με λίγο, που αυτό συνιστά κούρεμα, είναι το σημείο κλειδί είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Ρίξαμε την εξυπηρέτηση του χρέους κάθε χρόνο από τα 16-17 δις στα 7-8 δις το μισό 5. Και μπορούμε να πετύχουμε 6. Ακόμα 60% μείωση του χρέους. Και αυτό, αυτά τα χρήματα... Αυτά που λέτε και οι δύο, μέχρι το 20 είναι 340 δις. Δείτε τον πίνακα του Αντίκου. Αλλά δεν σου το κόβεις, πάει στην Αργεντινή. Δια 20 δις. Ακούστε, κυρία Μπούτση, 60% πληθωρισμό. Η Ευρώπη σήμερα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες... Από τη Βενεζουέλα περάσει. Ναι, 60% μεταξύ σας και να ακούσετε κι άλλα. Η Ευρώπη σήμερα έχει 15-3 όλες οι χώρες, 15-3 χρέους. Το ονομαστικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν χρεοκοπήσει. Εάν εμείς πετύχουμε. Άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή όχι, διάσκεψη. Ακούστε, αφήστε την ευρωπαϊκή διάσκεψη. Και δεν πρόκειται να μιλήσει. Θα σας πω για την ευρωπαϊκή διάσκεψη. Γιατί αυτό που ζητάτε εσείς πρέπει να έχει οριμάσει μια κατάσταση. Εμείς είμαστε υπέρ του. Πολύ όριμη είναι. Μακάρι να γίνει. Αυτό το χρέος, αλλά εδώ βλέπετε. Υπάρχουν εθνικά συμφέροντα, διευθετήσεις για την κάθε χώρα που δυστυχώς. Δεν μας πάνε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας είπε σε συνέντευξή του ότι αν δεν γίνει ευρωπαϊκή διάσκεψη, τότε θα εξεταστεί από μόνη της η ελληνική περίπτωση. Μάλιστα. Εδώ είναι, θα πάμε στην ελληνική περίπτωση όμως. Εάν εξεταστεί με μια διάθεση να διευθετήσουμε και να αλλάξουμε πολλά εσείς πράγματα μπαίνετε. Και να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και να τις δώσουμε ανάσα για το μέλλον. Εσείς μπαίνετε στη στήριξη μιας κυβέρνησης. Ή θα πάμε, κύριε Λυριτζή, όπως το είπατε και εσείς, να είμαστε στον αέρα, ο κόσμος να ανησυχεί, να υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα, να υπάρχει πολιτική αστάθεια και να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ένα ορατό μέλλον. Εμείς λέμε λοιπόν, για να το κλείσω αυτό, γιατί πιστεύω ότι... Θα πούμε και σε πιο εξειδικευμένα θέματα, αλλά να πούν και οι άλλοι. Να πάμε μετά τις εκλογές σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Να υπάρχει μια πραγματική διάθεση να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι και να μιλήσουμε. Να βάλουμε τους μίνιμου και το Πασόκ μέσα. Δεν το αποφεύγουμε με τίποτα το Πασόκ. Έτσι πρέπει να είναι και αυτό μέσα. Το Πασόκ δεν θέλει να κυβερνήσει. Πώς δεν θέλει. Δεν θέλει να είναι παντού μέσα. Αφού λέτε εγγυητές. Είμαστε εγγυητές. Είμαστε εγγυητές σε μια πορεία. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια βήμα-βήμα οι πολιτικές δυνάμεις έρχονται σε αυτή την βασική στρατηγική που χαράξαμε. Αυτά που είπε ο κύριος Βούτσης προηγούμενα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λένε πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι σε άλλη λογική. Τέλεια. Με την ομάδα της Κοζάνης πρώτη-πρώτη, από τα 100 δις που θα κόψουμε. Είναι μια ειδική ιδιαίτερη ομάδα. Συνταγωνίζονται στο χειρότερο. Μέχρι αυτό που λέει η κυρία Βαλαβάνη, το οποίο είναι τελείως στον αέρα. Γιατί αυτό θα σημαίνει. Γιατί αυτό θα σημαίνει. Πολύ απλά θα σημαίνει νέο μνημόνιο. Κάνουν πράγματα, παιδιά. Νέο μνημόνιο. Θα σημαίνει νέο, μνημόνιο, θα σημαίνει νέο δάνειο, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας κρατήσει
Στα μνημόνια. Σε αυτό δεν θέλετε. Αυτό το λέει ένα αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Θα είναι μια ποιοτική τόσα σημαίνει. Γιατί η πόλη είναι μαζάνης απάντησε. Δεν έχει τέτοια. Κύριε Μαργαρίτη, ελάτε να περάσουμε σας. Οι οποίοι θέλετε την αλλαγή μεν της κυβέρνησης και της πολιτικής. Λέτε ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή με ρεαλισμό και τα λοιπά, όπως βλέπω και στα διαφημιστικά, αλλά αυτό πρέπει να σημαίνει και ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα επί του τι κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει αξιολόγηση από τη μια πλευρά, ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει το χρέος από την άλλη πλευρά, ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό που είναι η γνωστή πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τι λέτε προκειμένου να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, προς ποια κατεύθυνση. Θα σας πω αμέσως. Με δεδομένο ότι έχετε αρχίσει. Κύριε Καρύδη, πριν μιλήσετε, να πω κάτι. Για εσάς το λέω. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε πού τα χαλάσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα χαλάσατε στο πρόγραμμα. Στις έδρες ή στις πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, είπε χθες ο πρόεδρος, από ό,τι άκουσα. Να ξεκινήσω να τοποθετούμε. Κοιτάξτε. Πρώτον, αυτή η κατάσταση στη χώρα μας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ακόμα και από την πλευρά των αριθμών, που λέγαμε καμιά φορά ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι, ούτε οι αριθμοί ευημερούν. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο 180% του ΑΕΠ το χρέος, έχουμε φτάσει να μειωθούν τα εισοδήματα περίπου 40%, 30% η ανεργία, ένα στους τρεις συμπολίτες μας στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Άρα χρειαζόμαστε αλλαγή. Χρειαζόμαστε προοδευτική διακυβέρνηση. Όμως αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και να είναι ρεαλιστική. Και εξηγούμε για να απαντήσω και στο ερώτημα του κ. Καρύδη. Για να είναι βιώσιμη μια προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να έχει ισχυρή δόση ρεαλισμού. Τι εννοώ? Έχουμε δημοσιονομικές υποχρεώσεις σαν χώρα. Ναι. Έχουμε ανάγκη δημοσιονομικής σταθερότητας. Έχουμε ανάγκη να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Απαντώ απερίφραστα ναι. Και σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να λέμε φύκιαμε μεταξωτές κορδέλες. Από την άλλη όμως, η πιστή εφαρμογή του προγράμματος που ακούω καμιά φορά τη Νέα Δημοκρατία σηκώνει κουβέντα. Να εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Είναι άλλο να έχεις δημοσιονομικούς κανόνες και είναι άλλο μαζί με το κρέας να παίρνεις και το κατμά. Δηλαδή να παίρνεις, ας πούμε, τις αλλαγές στα εργασιακά, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά με μια αιμονή του νεοφιλελεύθερου διευθυντηρίου να διαμορφώσει και συνθήκες ιδεολογικής ηγεμονίας. Είναι άλλο να τακτοποιήσεις και να είσαι νοικοκύρης στα οικονομικά σου, και είναι άλλο να ανοίξεις τον δρόμο για ομαδικές απολύσεις, για συνδικαλιστικό νόμο και για μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Να πω άλλο παράδειγμα. Ακούω για το κούρεμα. Πράγματι, το κούρεμα έχει δυσκολίες. Και εδώ δεν πρέπει να ακούγονται υπερβολές, γιατί προφανώς ούτε ο λαός της Πορτογαλίας, ούτε ο λαός της Σλοβακίας, που είναι φτωχή λαοί, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, θα δώσουν πολύ εύκολα το κούρεμα στην Ελλάδα. Ναι. Ποιος εμποδίζει όμως να υπάρξει μια διαπραγμάτευση που δεν προϋποθέτει την έγκριση άλλων κοινοβουλίων, ώστε το πρωτογενές πλεόνασμα να μην έχει τον κορσέ του 4-4,5%, αλλά να πάει στο 2-2,5%. Όλοι το λένε αυτό. Κυρία Δημοκρατία, μα τη ρωτήσατε. Μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία κοκορεύεται για το πρωτογενές πλεόνασμα, δεσμεύεται για ένα αντίστοιχα μεγάλο, αλλά αποκρύπτει ότι αυτός ο αριθμητικός στόχος που επιτεύχθηκε έγινε με εγκατάλειψη κάθε έννοιας δημόσιας επένδυσης, καμία δημόσια επένδυση στην Ελλάδα, και με φορολογική επιδρομή ανεφορείων και όρων. Επομένως, το να συζητάς με τους όρους παράδεισος και κόλαση, εκεί θέλω να τελειώσω, κύριε Λίρτζη, είναι λάθος. Ούτε ο ένας είναι ο παράδεισος, ούτε ο άλλος είναι η κόλαση. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να συζητήσουμε κάποια στιγμή ρεαλιστικά. Και η προσφορά που έχει το σχήμα πράσινη δημοκρατική αριστερά είναι αυτό. Και μας, αν θέλετε, και με μια θετική και αρνητική εμπειρία από την κυβερνητική μας περίοδο. Ένα μάθημα που απέκτησα εγώ σαν αριστερός και το θεωρώ πολύ σημαντικό είναι το εξής. Όταν βγάζεις ένα κονδύλι κοινωνικής παροχής για να το υποστηρίξεις, την ίδια ώρα πρέπει να βρεις ένα άλλο ισοδύναμο που θα αφαιρέσεις από κάπου κάτι. Είδατε, κύριε Μαργαρίτη, και πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και το συζητήσαμε με πολλούς συναδέλφους σας. Πώς είναι να είσαι μέσα στο χώρο? Γιατί μέχρι τώρα η αριστερά πέταγε πέτρες. Κύριε Κονόμου, άλλο είναι να είσαι από μέσα και τρομάξατε πολύ από εσάς. Μπαίνοντας μέσα στην εξουσία. Σας ξαναλέω, κύριε Κονόμου, και το λέω και στους φίλους μου και τους συντρόφους μου στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν και είναι μεγάλο σχολείο. Έτσι. Να σας πω γιατί και το επαναλαμβάνω. Θέλεις να φτιάξεις ένα κονδύλι στήριξης ενός κοινωνικού στρώματος. Και καλά θα κάνεις για να αντιμετωπίσεις την ανθρωπιστική κρίση. Από κάπου θα αφαιρέσεις. Κάτι δεν θα γίνει. Ωστόσο, επαναλαμβάνω και θέλω να είμαι καθαρός, και εκεί ήταν η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπόρεσε να γίνει η συνεργασία, ότι για να είναι βιώσιμη μια προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να έχει ρεαλισμό και σταθερότητα. Και γιατί πρόγραμμα συγκεκριμένο, φαντάζομαι. Ξέρετε τι φοβάμαι? Αν χαθεί πολύτιμος χρόνος με διάφορες αντιφατικές επιλογές, με αδυναμία να έχεις κάποια σύνορα στη διαπραγματευτική γραμμή, ο κίνδυνος είναι να επαναληφθεί το Καστελόριζο και να βρεθεί η προοδευτική κυβέρνηση
μπροστά στην δέσμη νέων μνημονιακών. Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Μαργαρίτη, ως χώρος τώρα, ανεξάρτητα από το αν θα μπείτε ή όχι στην Ουκρανία, θα μπείτε, έχει καλώς, προχωράμε, θα δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο συνεργασιών. Εάν δεν μπείτε, τι θα κάνετε? Προσέξτε. Καταρχήν, αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μετά από πολλά χρόνια για τη σύγκληση της ανανεωτικής αριστεράς και της οικολογίας. Πρέπει στο επίκεντρο αυτής της δημόσιας συζήτησης που κάνουμε να μπουν και θέματα τα οποία θεωρούνται ίσον σημασίας, αλλά εμείς τα θεωρούμε σημαντικά. Η κριτική στο καταναλωτικό μοντέλο, η αηφόρος ανάπτυξη, οι πράσινες προτεραιότητες στην οικονομία. Δεύτερον, είμαστε σαφείς ότι θέλουμε να αλλάξει η σημερινή πολιτική και μπορούμε να συγκροτήσουμε έναν αυτόνομο πόλο της ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, ικανόν να επηρεάσει και το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον φαίνεται ότι είναι πρώτο κόμμα, ώστε από αθές αυτονομίας να πιέζουμε σε μια ρεαλιστική συνεργασία. Θα μπαίνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Ναι, προφανώς. Φυσικά δεν το συζητούμε. Αν υπήρχε προγραμματική συμφωνία για να στηρίξουμε μια τέτοια κατεύθυνση, είναι απολύτως βέβαιο. Και μακάρι, κύριε Λυριτζή, στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς, να είχαν προσθεθεί και άλλες δυνάμεις από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ώστε αυτό το πράγμα να είναι αποτελεσματικό. Δυστυχώς, το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ παρέμεινε προσδεδεμένο στην ιστορία της συγκατοίκησης με τη Νέα Δημοκρατία. Στο δε ποτάμι, θα μιλήσει τώρα ο κ. Σιωχάρης. Απλώς εσείς την κοπανίσατε, υπάρχει μια, κύριε Καρή, δεν σας διακόψα. Στο δε ποτάμι υπάρχει μια κορυφαία αντίφαση. Είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη, δεν ξέρω άλλο, ελπίζω κάποιος να μου το υποδείξει, που όχι στο πεδίο των ψηφοφόρων, που είναι θεμητό, αλλά στο πεδίο του ηγετικού πυρήνα, συγκατοικούν μαζί άνθρωποι με φιλελεύθερες ή και νεοφιλελεύθερες απόψεις και σοσιαλδημοκρατικές. Αυτή η πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία να είναι μαζί στο ίδιο πρόγραμμα φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, κατά τη γνώμη μου, θα οδηγήσει σύντομα σε δυσκολίες και αυτό το χώρο. Τέλεια. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, που θα ήταν και ο καταλληλότερος να συζητούσαμε για τη φορολογική πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δώστηκε μια απάντηση σε αυτό και δώστε μας και μήπως έχετε καμιά πληροφορία, κύριε Θεοχάρη, επειδή είστε και υποψήφιος. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωράκης, έχει μια καλή ιδέα, αλλά θα μας την πει στις 26 όμως του μηνός. 26 του μηνός, άμα είναι να πάμε στις 27 να ψηφίσουμε, για να είμαστε σίγουροι. Θέλω να πω ότι έχετε συγκεκριμένη πρόταση με ποιον και τι. Διότι αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται τώρα. Τι θα κάνουμε και ποιοι θα το κάνουν αυτό που είναι. Για το ποτάμι, ειδικά αυτή είναι η κουβέντα. Και για το ποτάμι που διεκδικεί την τρίτη θέση, όπως και για το Πασόκ που διεκδικεί την τρίτη θέση. Μα και γι' αυτό τη διεκδικεί, για να παίξει το αντίβαρο. Θα πάτε με όποιον είναι πρώτος. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο σας κάνει, εμείς πηγαίνουμε. Έτσι έχει πει. Ή θα πάτε με αυτό με το οποίο συμφωνείτε πολιτικά. Διότι η Δημάρχη σου λέει: εγώ δεν πάω με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πάω με προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ το ξεκαθαρίζει τώρα τελευταία και έχει αρχίσει να λέει το ίδιο. Ότι σε μια άλλη κατεύθυνση, όχι με τη Νέα Δημοκρατία, ακούσα τον κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, εσείς. Εμείς πιστεύουμε ότι η ακυβερνησία είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα και γιατί όσο περιμένουμε οι πιθανότητες ενός ατυχήματος αυξάνονται εκθετικά, αλλά κυρίως είναι το χειρότερο αποτέλεσμα γιατί όσο περνάει ο καιρός λήγουν ομόλογα και τα ομόλογα αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει με εσωτερικό δανεισμό εγώ να δεχτώ πλήρως ότι θα αυξήσουμε και τα 15 δις, θα πάρουμε ειδική άδεια και θα τα πάμε στα 25. Μάλιστα. Θα αρχίσουμε να παίρνουμε ρευστότητα από την ελληνική οικονομία, θα αρχίσουμε να κλείνουμε ελληνικές επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο, να χώνουμε σε ένα λαγούμι την ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να αποπληρώνουμε τις λήξεις των ομολόγων στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι τα όποια μέτρα είναι που θα πρέπει να πάρουμε για να μπορέσει να βγει η οικονομία από αυτή την ύφεση, θα είναι ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο επώδυνα. Άρα, μάλιστα, η ακυβερνησία είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωραία. Στο πλαίσιο ο ελληνικός λαός βέβαια θα αποφασίσει ποιο είναι το πρώτο κόμμα. Δεν θα το πούμε εμείς. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή μιας προγραμματικής συμφωνίας, εσείς θεωρείτε εκ των όνου κάνευ το κλείσιμο της αξιολόγησης με κάθε τρόπο και με, ακόμα και με μέτρα που τα ξέρετε γιατί τα ζήσατε λίγο και από μέσα, που προτείνονται? Κοιτάξτε, πέρα από την διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση με την Τρόικα ή με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, υπάρχει και διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Υπάρχει και διαπραγμάτευση με το ότι κάθε μήνα πρέπει να πληρώνονται μισθοί και συντάξεις. Προφανώς. Εάν λοιπόν έχεις να κάνεις αυτό, εάν έχεις να δώσεις τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τα επιδόματα, πράγματα τα οποία ο κόσμος καθημερινά τα περιμένει, δεν είναι δυνατόν να λες ότι δεν θα πάρω μέτρα και θα αφήνω τα έσοδα να πέφτουν όπως έχουν πέσει 4 δις. Κλείσαμε το 14 με 4 δις λιγότερα. Από πού λοιπόν θα πληρωθούν αυτά? Εγώ σας λέω ότι δεν συμφωνούμε με κανέναν. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε χρήματα για να πληρώσουμε αυτά? Μα γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος και να συνεχίσει ο προπολογισμός. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση, κύριε Θεοχάρη. Εντάξει.
Το κατανοεί τώρα αυτό. Δεν λέει κανείς όχι. Και το ΣΥΡΙΖΑ να το ρωτήσει λεφτά. Θέλει να πληρώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο. Δεν αφήσει τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς χωρίς μισθό. Αλλά ίσα θέλει να βάλει και ένα με ποια αντίληψη πολιτική. Εδώ συγκρούονται αυτή τη στιγμή δύο πολιτικές αντιλήψεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον και νομίζω ότι ο κάθε πολίτης. Η μία είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη της κυβέρνησης. Δύο διαφορετικοί δρόμοι, να το πούμε έτσι, που και οι δύο φαντάζομαι θέλουν το ίδιο καλό αποτέλεσμα, υποθέτω. Αυτό, γι' αυτό σας ρωτάμε τι θα κάνει το ποτάμι. Το δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνηση, μέσα είμαστε όλοι. Κανείς δεν θέλει ακυβερνησία και χάος. Δεν έμεινε και ποτέ. Δεν έμεινε και ποτέ εξάλλου. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη, όχι με κάθε κόστος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή 2-3 πράγματα. Ότι δεν συζητάμε για κουρέματα στις καταθέσεις, δεν συζητάμε να βγούμε στο ευρώ και να πάμε σε δραχμές, δεν συζητάμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Προφανώς. Έτσι πιστεύουμε εμείς στο ποτάμι. Άρα αυτή είναι η βάση, λέτε, για εσάς. Πρέπει να τα πούμε όμως και στην πράξη. Μάλιστα. Αν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι τα υπόλοιπα μπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια μιας προγραμματικής συμφωνίας. Να στρίψουμε λοιπόν τώρα ξανά. Πάμε για ένα πολύ γρήγορο γύρο. Γιατί υπάρχει. Να κάνουμε πρώτα το διάλειμμα. Να κάνουμε πρώτα το διάλειμμα και να αρχίσουμε το δεύτερο γύρο. Πάμε. Έγινε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για αυτόν τον τελευταίο γύρο στη συζήτησή μας. Κυρία Βούλτεψη, η βασική κριτική που ασκείται στην πραγματικότητα όμως στην κυβέρνηση είναι μία. Ότι εσείς δεν έχετε πρόγραμμα. Δεν μας έχετε παρουσιάσει κανένα πρόγραμμα. Ότι και εσείς και το Πασόκ όλο το προηγούμενο διάστημα λέγατε ένα εθνικό σχέδιο το οποίο δεν παρουσιάσετε ποτέ και το πρόγραμμα είναι η Τρόικα. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα σας απαντώ. Πάρα πολύ γρήγορα σας απαντώ. Το δικό μας πρόγραμμα ήταν και παραμένει η έξοδός μας από το μνημόνιο. Θα βγούμε από το μνημόνιο, τα προγράμματά μας τα ξέρουμε. Και για τις μειώσεις φορολογίας και για όλα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Δεύτερον, στο εγώ από όλη αυτή τη παρούσα. Πρόγραμμα ίσως Τρόικα παρούσα. Εντάξει. Ναι. Πρόγραμμα θα φτιάξουμε εμείς, το έχουμε συμφωνήσει αυτό στο Σόιμπλε τώρα. Λοιπόν, το έχουμε συμφωνήσει, θα το γράψω στα απομνημονεύματά μου. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ πολύ τη συζήτηση δεν κατάλαβα. Μες. Θα γίνει στάση πληρωμών ή δεν θα γίνει. Με ποιον? Σε περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βεβαίως. Θα γίνει στάση πληρωμών, δεν θα γίνει. Γιατί αν γίνει στάση πληρωμών. Αφήστε με, ρε παιδιά μου, είπατε ένα λεπτό. Αν γίνει στάση πληρωμών, πάμε για Αργεντινή και εμείς δεν έχουμε κρέος ούτε πετρέλαιο. Ναι, δεν έχουμε ούτε κρέος ούτε πετρέλαιο. Η ουρά θα είναι πολύ μεγάλη, στην οποία κάθισε στην κηδεία του Τσάβες ο κύριος Τσίπρας και μας είπε ότι του άρεσε. Μας είπε ότι του άρεσε. Άρα, όταν θα καθίσουμε στην ουρά, θα πει συγγνώμη. Εγώ είχα πάει στη Βενεζουέλα και την Αργεντινή και σας είπα ότι αυτές οι χώρες βγήκαν από την κρίση με κοινωνική συνοχή. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή χώρα. Χώρα που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις δεν είναι η Ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, δεύτερον, δεν ξέρω. Θα κάνουμε στάσεις πληρωμών, δεν θα κάνουμε, δεν το ξέρω. Θα δεχτούμε την αξιολόγηση, δεν θα τη δεχτούμε, δεν το ξέρω. Δραχμή, θα πάρουμε τα 7,2 δις για να πληρώσουμε το ομόλογο, δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Θα πάμε να πληρώσουμε το ομόλογο ή γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Βούτση να λέει ναι, ότι αν δεν μπορέσουμε, στην λογική μας είναι να μην πληρώσουμε κάτι. Θα φτάσουμε, όπως λέει ο κύριος Δραχαζάκης, τον Ιούλιο και τότε, αν δεν έρθουμε σε συμφωνία, τότε δεν θα πληρώσουμε. Τότε θα συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, ότι ναι, είναι προτιμότερος ο θάνατος. Ναι. Πρέπει να εξηγηθεί λοιπόν στον κόσμο ότι είναι ο θάνατος. Γιατί ατίμωση. Προσέξτε, τις κρίσεις δεν τις πληρώνουν οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι θα τη βρουν την κρίση, θα τη βρουν τη λύση. Τις κρίσεις πληρώνουν οι φτωχοί. Οι φτωχοί πρέπει να πάνε στον Άγιο Σάββα να κάνουν τις θεραπείες τους και φάρμακα δεν θα εισάγουμε. Οι φτωχοί πρέπει να πάρουν γάλα για τα μωρά τους. Κάτι πειραμίδησε στην τετραετία. Ολοκληρώστε, κυρία Βούλτευση. Όχι, για χημειοθεραπείες δεν έλειψαν. Όχι, δεν λέγεις χημειοθεραπείες, λέω γενικότερα. Κάτσε τώρα γιατί πάμε σε σκληρό ροκ. Λοιπόν, και να ρίξουν μια ματιά. Τελειώνω με αυτό στη Βενεζουέλα. Αν κάθεται η ελίτ του στην ουρά για γάλα ή οι φτωχοί. Να κοιτάξουν στη Ρωσία, αν κάθεται η νομεκλατούρα του στην ουρά για να πάρει τα είδη πρώτη ανάγκη. Ή οι φτωχοί. Να κοιτάξει την Αργεντινή αν έχουν οι φτωχοί να πληρώσουν τον πληθωρισμό 60% ή οι πλούσιοι. Μάλιστα. Αυτά τα δύο Έλληνες. Κυρίαρχος είναι, μυαλό διαθέτει από τους εξυπνότερους λαούς. Τι να πω άλλο. Ελάτε, σενιόρ Βούτση, πρέπει να σας μιλάω στα ισπανικά λόγω Βενεζουέλας. Κύριε Βούτση, αλλά πού είναι ο Δίας και τα λοιπά. Εισπράττουμε ένα εξαιρετικό κλίμα ανάτασης. Εσείς πληρώνετε έμφυα. Εγώ θα πληρώσω έμφυα. Θα πληρώσετε έμφυα κανονικά. Θα πληρώσω έμφυα κανονικά. Δυστυχώς δεν έχω πληρώσει. Είμαι από τους πολύ καθυστερημένους για λόγους προσωπικούς. Προχωράτε. Τέλεια. Αυτό είναι άλλο. Τα ελλείμματα του καθένα προσωπικά. Λοιπόν, λέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτοφανές ενθαρρυντικό κλίμα και κύμα και ρεύμα ανάτασης αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Όχι, εγώ αυτό θα πω. Ότι ταυτόχρονα. Βεβαίως. Ότι αυτό το ρεύμα. Δημιουργεί μία κατάσταση εκφοράς ενός ιστορικού όχι στην Ελλάδα και ενός ιστορικού ναι για να πάρουμε το τιμόνι ύστερα σε ευρωπαϊκή κλίμακα
δυνάμεις από όλες τις χώρες ευρύτα του πολιτικού φάσματος για να αλλάξει πορεία και η Ευρώπη. Θα αργήσει αυτό που μας λέει. Όχι, όχι, πολύ γρήγορα. Θέλει χρόνο αυτό. Αυτά γίνονται πολύ γρήγορα λόγω κρίσης. Μέρκελ τώρα βγήκε. Λόγω κρίσης. Σας επαναλαμβάνω, λόγω κρίσης γίνονται. Έτσι. Η συμφωνία. Η δε Μέρκελ αναγκάστηκε προχθές να πει με βάση το τραγικό συμβάν του Παρισιού. Θυμάστε τι είπε. Το Ισλάμ είναι Γερμανία. Θέλω να πω, είναι πολύ ρεαλιστές στα όρια του κινησμού και οι ηγέτες. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια καταστροφή για να φτάσουμε. Γιατί για να γίνει αυτό που λέτε. Είναι η κρίση. Για να γίνει αυτό που λέτε. Είδατε τι έγινε. Είναι η κρίση. Με αυτό σα λέω. Ξεκληρίστηκαν 17 άνθρωποι. Δεν το είπα τυχαία, κύριε Οικονόμο. Θέλω να σα πω ότι εδώ έχουν ξεκληριστεί χτύπα ξύλο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι από την κρίση. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής από Δευτέρα. Και σε σχέση και με τις προγραμματικές δηλώσεις, ο γέννητο, ας πούμε, της νέας αριστερής διακυβέρνησης. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα, το χρέος πάνω πρόγραμμα στο τραπέζι. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με αυτοδυναμία, έχετε πει. Χωρίς αυτοδυναμία πάει περίπατο, μάλλον το δεν θα πάει, δεν θα πάει περίπατο. Έτσι έχει πει ο όποιος αποτολμήσει, όποιος αποτολμήσει να μην στηρίξει ή να ρίξει μια κυβέρνηση που θα πάει να εφαρμόσει τον ανθρωπιστικό πυλώνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Θα μπουν πολύ καθαρά τα πράγματα. Μιλάτε για τους συνεργάτες ακόμα επομένως. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ανορθωτικό πρόγραμμα προγραμματικής ανασυγκρότησης της χώρας, παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα παρουσιάσουμε και στην διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με το χρέος. Κορυφής συνάντηση ευρωπαϊκή με τους θεσμικούς εταίρους και σύγκληση και ευρωπαϊκής διάσκεψης. Αυτό είναι, αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει μεσοδιάστημα. Είναι αυτά που σας λέω όλα είναι των πρώτων 2-3 μηνών. Κύριε Βούτσι, θέλω να δώσετε μια απάντηση. Είναι δεσμεύσεις πολύ συγκεκριμένες. Γιατί αυτό θέλει ξεκαθαρίσει. Λεφτά για μισθούς και συντάξεις υπάρχουν. Οι καταθέσεις είναι εγγυημένες από την ΕΚΤ. Εφόσον είστε σε πρόγραμμα. Νομίζετε. Όχι με το πρόγραμμα το δικό σας. Κυρία, το πρόγραμμα κυρία Βούλτεψη, επειδή τα έχετε πει 4 φορές και ίσως επειδή αλλά και επειδή τα ξαναλέτε για να κοροϊδεύετε τον κόσμο, πρέπει να τα απαντάμε. Η ΕΦΤ λέει εφόσον βρίσκεται σε πρόγραμμα. Κύριε Καρύδη, έχετε εγώ σε δούμε τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων ότι έχω περάσει από τη θέση τους για να είμαστε ειλικρινείς και γι' αυτό ακριβώς σταματάω εδώ. Ξεκαθαρίστε μου αυτό. Διότι πείτε μου κάτι για μια ολόκληρη συζήτηση. Να μην μείνει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, υπάρχει η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη που λέει δεν υπάρξει συμφωνία θάνατος. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τι κάνουμε. Κοιτάξτε, τα κούγκια. Τα ιστορικά κούγκια, διότι έχουν συμβεί. Προφανώς ο Βαρουφάκης εμπνεύστηκε, φαντασιώθηκε πλευρές της ιστορικής διαδρομής, ας πούμε, της χώρας. Mm. Έρχονται σαν απονενοημένα διαβήματα με εκτιμήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν σωστές. Εμάς οι εκτιμήσεις μας θα βγουν σωστές, διότι δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Δεν τον εβάλατε επειδή είναι καλός οικονομολόγος. Αυτό αφορούν όλη την Ευρώπη και τον λαό. Δεν τον βάλατε στη λίστα σας. Κύριε Καρύδη, ελάτε να διευκρινιστεί και αυτό σε σχέση με το εθνικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα. Σχέδιο δικό μας, το έχω ακούσει 100 φορές τον κύριο Βενιζέλο να λέει πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Τα πρέπει να πει φτιάξουμε. Ο κύριος Βενιζέλος αυτός. Δεν τα κάνει όμως, προσέξει. Όχι. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει για την πορεία εξόδου από το μνημόνιο για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για τις 750.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2019. Αξιοποιώντας και μελέτες μεγάλων όλα τα έχει πει ο κύριος Βενιζέλος. Δεν έχει κανείς αμφιβολία. Μην μου λέτε όμως ότι από τη μία τα έχει πει και από την άλλη τα έχει πει. Δεν τα έχει πει. Από την άλλη τα έχει πει. Πράξη με τώρα. Είπαμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, αυτό λέω. Από εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο. Τώρα εσεί είστε σε άλλο κλίμα. Όχι, λέω, αν είναι να πάμε τη γραμμή ενός πράγματος με το οποίο ούτε εσείς συμφωνείτε. Έχει πει για τον εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, για τις επενδύσεις, για τις αποκρατικοποιήσεις. Εδώ έχουμε πει ότι δεν θα. Είναι εξυγχρονισμό. Δεν σα κατηγορεί ο κ. Παπανδρέου ότι αποδομήσατε όποια αλλαγή έγινε την περίοδο που ήταν εκεί πρωθυπουργό. Πείτε μία. Που αποδομήσω. Τον κύριο Παπανδρέου. Λέω, ότι αποδομήσατε. Με ρωτάτε για κάτι που λέει ο κύριος Παπανδρέου και εγώ λέω πείτε μία. Δηλαδή, ίσα-ίσα, εμείς ως Πασόκ και σε διάφορες ιδεολειψίες της Νέας Δημοκρατίας αντισταθήκαμε. Είπε ο κύριος Μαργαρίτης προηγούμενα για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Εμείς βάλαμε το θέμα και στην Τρόικα. Για την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, εμείς βάλαμε το θέμα και στην Τρόικα και δεν πέρασε. Για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Που τα θυμάστε, τα συζητάμε εδώ και κάνα χρόνο. Αλλά είναι από πρώτη πρώτη ερώτηση. Εμείς βάλαμε το θέμα και δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Όχι, έχει και νόμους που την προστατεύουν. Ακούστε με λίγο. Και αν μέχρι σήμερα, επί πέντε χρόνια,
όσο διαρκεί η κρίση, δεν έχει γίνει πληστηριασμό σε τραπεζικό δάνειο, ενώ στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμοί. Αυτό οφείλεται σε εμάς. Μάλιστα. Και σε μια άλλη σειρά θεμάτων. Να ερώτηση που λένε που δεν είναι τεχνική, είναι πολιτική. Βλέπω. Εάν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 145, δίνεται εξέδρες να βγει η κυβέρνηση? Όχι, δεν είναι έτσι. Μαζάρι, θα κάνουμε ένα κλασικό. Τι είναι εδώ πέρα? Να το πω ευθέως. Τι είναι αυτά, κύριε Λυριτζή, τώρα? Πολιτική στήριξη. Εδώ ή θα κάτσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα. Εγώ ξέρω ότι άξονται κύριε Τσίπρα να λέει ότι θα πάρει την εντολή και θα πάει στη Βουλή. Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Θα πάει στη Βουλή να ζητήσει σου εμπιστοσύνη. Θα βγει από το ευρώ. Αυτά όμως είναι όλα στον αέρα τώρα. Και ως προς τις θεσμικές και συνταγματικές διαδικασίες είναι όλα στον αέρα. Γιατί για να πάει στη Βουλή πρέπει να έχει τη διδηλωμένη. Κύριε Λιντζή, και όχι να την ψάχνεις γενικώς και όλους. Ναι, να το έχεις πει στον πρόεδρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Στον πρόεδρο, αυτοί και αυτοί. Ναι, ελάτε, παιδιά. Εγώ βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημαντικές αλλαγές δεν τις είχε ψηφίσει, την άρχισε το απορρίτω, ας πούμε. Που έφερε στο προσκήνιο τα θέματα της διαφάνειας και για να χτυπήσει η φοροδιαφυγή. Τις 100 δόσεις πρόσφατα. Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη. Θα κάνει περισσότερες. Έτσι, θα κάνει περισσότερες. Θα συνδεδεμένες με το εισόδημα. Κύριε Μαργαρίτη. Γενικώς μια αντιφατικότητα στις απόψεις και στις θέσεις, δεν υπάρχει κανένα συγκροτημένο πρόγραμμα. Κύριε Μαργαρίτη, αυτό μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από συνεννόηση και συμπόρευση. Κύριε Καρίδη, παρακαλώ, κλείστε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν μιλήσουμε. Πρόοδο, συντήρηση ή ρεαλισμό? Πρέπει να ψηφίσει. Κύριε Μαργαρίτη, πρόοδο, συντήρηση ή ρεαλισμό? Θα σας απαντήσω πάρα πολύ καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι αυτοδύναμο. Γιατί αν είναι αυτοδύναμο, θα είναι όμηρο των εσωτερικών του αντιφάσεων και των εσωτερικών του συσχετισμών. Πρέπει να υπάρχει στη Βουλή το σχήμα των πράσινων και της δημοκρατικής αριστεράς, με την εμπειρίες μας, με τα λάθη μας, ικανό όμως να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Επαναλαμβάνω ότι η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να είναι βιώσιμη, δεν πρέπει να είναι μόνο μια ελπίδα για να λειτουργήσει η απόρριψη της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, πρέπει να είναι και βιώσιμη. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι η διαπραγμάτευση με τους δανειστές πρέπει να είναι σκληρή, αλλά με σαφή ορίζοντα την ευρωπαϊκή πορεία και την παραμονή στο ευρώ. Και γι' αυτό ακούγονται λάθος φωνές και λάθος σήματα. Ο κ. Βούτσης σήμερα έδωσε επαρκείς διευκρινήσεις. Αλλά δυστυχώς, κορυφαία στελέχη εξακολουθούν και δίνουν λάθος σήματα, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Πιστεύουμε επίσης ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε και που καταβάλαμε είχε πάντα την πρόθεση να μην βάλουμε τα μικροκομματικά μας συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και με την προσπάθεια που κάναμε να μείνει η χώρα στο ευρώ το καλοκαίρι του 12 και με την διαφωνία που είχαμε κατά την κυβερνητική περίοδο. Μάλιστα. Με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ήθελε να εφαρμόσει το μνημόνιο χωρίς αστερίσκους, χωρίς κόμμα, με την πλήρη εφαρμογή. Και μάλιστα θέλω να πω σε αυτό το σημείο για να κλείσω στον κύριο Καρίδη, ότι μακάρι το Πασόκ να ήταν μαζί μας τον Οκτώβρη του 12, όταν εμείς διαφωνούσαμε με τα εργασιακά από τα οποία άνοιξε ο δρόμος για την κατάρριξη του Σοκοσυμβάσου. Μάλλον κάνετε πλάκα, κύριε Καρίδη. Και κάτι τελευταίο. Καλώς σήμερα ψηφίσατε μόνο αυτά που σας βολεύανε και τα άλλα τα αφήνατε σε εμάς. Αυτά που συμφωνούσαμε. Να μάθετε να ακούτε κριτική. Εγώ μαθαίνω και ακούω, εσείς να ακούτε. Ελάτε τώρα, κύριε Καρίδη. Να μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγάλη κεντροαριστερά. Εσείς περιπλανιώσατε σε διάφορες. Όταν έκλεισα την ΕΡΤ και είδατε να καταλήξατε. Πολύ διάσπαση. Κύριε Καρίδη, όταν έκλεισε η ΕΡΤ, το μόνο που ενδιαφερόταν ο κύριος Βενιζέλος ήταν να γίνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τελεία, πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα εγώ θέλω να καλέσω όσους μας παρακολουθούν. Εμείς θέλαμε να κρατήσουμε την κυβέρνηση. Κύριε Καρίδη, τώρα θα την ανοίξετε. Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ασχολείστε με την ΕΡΤ. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Και κλείνω ότι σήμερα το βράδυ στον Κεραμικό είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση των πράσινων και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στον χώρο του Κεραμικού. Μάλιστα. Με ομιλητές τον Φώτη τον Κουβέλη, τον Νίκο τον Χρυσόγελο, τον επικεφαλής του επικρατείας, τον συγγραφέα τον Βασίλη Βασιλικό και άλλα στελέχη. Όσοι μας παρακολουθούν, ας περάσουν. Κύριε Θεοχάρη, ελάτε ένα λεπτό και κλείσαμε με εσάς. Και εμάς είναι στο σπορτ. Εμείς στο ποτάμι πιστεύουμε ότι ο βασικός εχθρός είναι μια δημόσια διοίκηση που δεν λειτουργεί και το παλαιατειακό κράτος. Τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει 40 χρόνια τώρα διαιωνίζουν το ίδιο μοντέλο του παλαιατειακού κράτους, διευθετήσεων, διορισμών κτλ. Και έχουν καταφέρει να καταστρέψουν και το δημόσιο τομέα αλλά και τον ιδιωτικό. Ένα δημόσιο τομέα που είναι όρος αξιοπρεπούς επιβίωσης αυτή τη στιγμή για τον απλό πολίτη και κοστίζει 2 και 3 φορές για τον πολίτη ο οποίος είναι ευκατάστατος. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Ζητάνε πολλές φορές την ψήφο μας άνθρωποι που είναι ανεπάγγελτοι. Στο ποτάμι είναι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι και κάποιοι
όπως εγώ που φέραν αποτέλεσμα στη δημόσια διοίκηση προς όφελος της καθημερινότητας του πολίτη. Καλημέρα, αυτό πρέπει να επεκτείνουμε. Κύριε Μαργαρίτη, καλημερίζουμε κύριε Καρίδη, κύριε Βούτση. Καλή επιτυχία να πούμε και στην κυρία Βούτση που είναι στη Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Βούτση που είναι και πάλι υποψήφιο στην πρώτη Αθήνα με το ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Καρίδη που είναι στην πρώτη Πειραιά και στον κύριο Μαργαρίτη που είναι και αυτό στην πρώτη Αθηνών και στον κύριο Θεοχάρη που είναι στη Β' Αθήνα. Όλοι οι Αθηναίοι από ό,τι έχω καταλάβει. Πάμε στο Ζάπιο, καλή επιτυχία σε όλους.